ακολουθά του κορονοϊού που ανεβαίνει και η χώρα μας, θα τον ακολουθήσει η Ανάσταση. Ανάσταση που ευχή όλων μας είναι να μας βρει με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και περισσότερη αισιοδοξία. Ανάσταση που όπως και ολόκληρο το φετινό Πάσχα θα είναι διαφορετικό. Δεν θα πάμε στα χωριά μας, δεν θα ψήσουμε στις αυλές μας, δεν θα πάμε σε εκκλησίες μας. Οι λειτουργίες θα γίνουν και κλεισμένων των θυρών και οι εκκλησίες θα είναι κλειστές για τους πιστούς καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Οι αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου είναι ξεκάθαρες. Γι' αυτό αποδοκιμάζουμε περιστατικά όπως αυτά που παρατηρήθηκαν σε δύο εκκλησίες, στο Κουκάκι και την Κέρκυρα. Παραβλέπουν τις συστάσεις της Ιεράς Συνόδου και παραβιάζουν τους νόμους που υπαγόρευσαν για την προστασία της δημόσιας υγείας και το κοινό καλό οι έκτακτες σημερινές περιστάσεις. Κρατάμε την πίστη μέσα μας και αποφεύγουμε τον συγχρονισμό για να κρατήσουμε χαμηλά τον αριθμό των κρουσμάτων και των θυμάτων που δυστυχώς υπάρχουν. Και για να βγούμε από την υγειονομική κρίση το ταχύτερο δυνατό με τις λιγότερες συνέπειες. Θα ήταν άδικο να γκρεμίσουμε τώρα όλα όσα χτίσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Θα ήταν άδικο να παρασυρθούμε από την άνοιξη που μας προκαλεί να κάνουμε το λάθος να παραβιάσουμε τα περιοριστικά μέτρα. Άλλο ατομική άσκηση κοντά στο σπίτι μας και άλλο συνωστισμός σε μαρίνες, πεζοδρόμους και πάρκα. Η έλεγχη των αρχών, της αστυνομίας και του λιμενικού είναι αυστηρή και θα γίνουν αυστηρότεροι. Δεν επιτρέπονται μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων για την Ανάσταση ή την Κυριακή του Πάσχα για να γιορτάσουμε μαζί. Ας γιορτάσουμε μερικές εβδομάδες μετά την πρώτη νίκη κατά του κορονοϊού και ας γιορτάσουμε του χρόνου το Πάσχα όλοι μαζί όπως προβλέπει η παράδοση και η θρησκεία μας.